Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Διφυσίας, Αμαρουσίου και Ορωκού και Παραχώνος, κύριε και κύριε κύριε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ιλίου Αχανών και Μητροπόλεως, κύριε και κύριε Αθηναγόρα. Σεβασμιότατε Πατέρες. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης, κύριε Μανουήλ Λογοθέτη. Αγαπητέ Δήμαρχε Τανάγκρας, κύριε Βασίλη Περγάλη. Αγαπητέ Δήμαρχε Περανίας, κύριε Ισίδωρε Μάθου. Αγαπητέ Δήμαρχε Φιλής, κύριε Χρήστο Παππού. Αγαπητέ Δήμαρχε Αχανών, κύριε Σπύρο Βεωτέ. Και είναι μαζί μας και ο Δήμαρχος Λαβρωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς. Σας καλωσορίζουμε στο γυμναστήριο του Ορωπού για την τελετή ορκομοσίας του κυμάτου Ορωπού, των Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων και των Συμβούλων των Δημοτικών Ενωτήτων του Δήμου Ορωπού. Εδώ, στο στήμα των Αγών, που πατάμε. Κυριολεκτικά και μεταφορικά αρχίζει ο μεγάλος αγώνας για καλύτερες μέρες στο Δήμο μας. Ο Δήμος Ορωπού σήμερα γιορτάζει. Και δεν είναι μόνο λόγω των Άγιων ημερών που έρχονται, αλλά διότι οι εκλεκτοί του λαού ορκίζονται ενώπιον Θεού και ανθρώπων για ένα και μόνο σκοπό, την ευημερία και την πρόοδο του ευλογημένου τόπου μας. Το έργο τους θα είναι δύσκολο και επίπονο. Θα απαιτήσει θυσίες και αγώνες. Αυτή είναι και η πεμπτουσία του όρου, όπως και η δημοκρατία, ξεφύγησαν από τα ιερά χώματα της πατρίδας μας και ειδικά εδώ, στην αρχαία Αγραία. Όρκος σημαίνει δέσμευση στο παρελθόν, υπόσχεση και θέληση για το μέλλον. Να ευχηθούμε υγεία και επιτυχία στο έργο του Δημάρχου και όπου για συμβάγει, των Δημοτικών Συμβούλων, των Τοπικών Συμβούλων και καλή θητεία γεμάτη έργο, προτροπή και ενότητα. Έναρξη ορκομοσίας. Ακολουθία ορκομοσίας. Παρακαλώ τους σεβασμιότητες μετροπολίτες, κύριο 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 και κύριο κύριο Φιναχώρα. Πάντα χρόνο ανεγενόμη, δουλεύω το Κυρίου
οικοδομήσε και δουνεμή, κληρονομία εν της υγειασμένης πάση. Αρχηρίου η Χρυσίου, ήμα της μοδενός επιθύμησα, αυτή γινώστητε, όλοι τα σκρίες μου και τη σούση με τη μου υπηρέτησαν οι χείρες αυτέ. Πάντα υπέδειξα ημίν, ότι ούτω κοπιώντας διαδηλαμβάνες την αστυνόντων, μνημονεύεται το λόγο του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, ακάριον εστι μάλλον διδώνε η λαμβάνη. Μόνο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα
και ευλόγησον πάντας εμάς τους δια της κρίσεως του εαυτόν αυγένος, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον εμάς την πληστήνη του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του μεταληψιός τε κερατισμού, και καινού ημίν Κύριε εις υγεία ψυχής τε και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και στη δόξα να αναπέμπομεν, και το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας. Άξιος.
Εκκλησία να σας ρωτήσει ο Άγιος Ηλίου. Την Όνο, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα με τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο Ρουμπού για την ομιλία. Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για μένα, για τους συνεργάτες μου, αλλά και για το Δήμο μας ολοκληρωτικά. Σήμερα τελικά ξεκινάει μια πενταετία. Μια πενταετία που πιστεύουμε και ελπίζουμε πως με διαρκή και συντονισμένο αγώνα, με συνεχή και δυναμική προσπάθεια θα αλλάξει το Δήμο Ρωμού και θα του δώσει τη θέση που δικαιούται και το αναλογεί. Σήμερα είμαστε πιο έμπειροι και πιο έτοιμοι. Έχουμε ξεκινήσει πολλά, έχουμε σχεδιάσει ακόμα περισσότερα και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Η τετραετία που πέρασε, παρά τα όσο πρωτόγνωρα πραγματικά συνέβησαν, είχε ένα πλούσιο απολογισμό έργων, παρεμβάσεων και αλλαγών που μας επιτρέπουν πια να ξεκινάμε από μια καλύτερη αφετηρία και να έχουμε περισσότερες επιλογές και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου όμως, πριν συνεχίσω, να σταθώ για λίγο και να πω δύο λόγια από καρδιάς. Σε όλους όσους αυτά τα χρόνια με στήριξαν και με στηρίζουν, στα εύκολα, κυρίως όμως αδύσκολα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στη σύζυγό μου την Χριστίνα, σχεδιάσει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Τα προβλήματα
μας είναι πια γνωστά και οι προτεραιότητες είναι δεδομένες και συγκεκριμένες. Ξέρουμε πως οι ευθύνες που τώρα αναλαμβάνουμε είναι ακόμα μεγαλύτερες και ακόμα πιο απαιτητικές. Ξέρουμε πως τα πράγματα δεν είναι εύκολα και πως ο δρόμος μας δεν θα είναι στρωμένος με λουλούδια. Έχουμε όμως την αποφασιστικότητα, έχουμε το σχέδιο, έχουμε την πείρα και κυρίως έχουμε τη θέληση να πετύχουμε. Το οφείλουμε στον τόπο μας, το οφείλουμε στα πιστεύω μας και τις παραδόσεις μας, το οφείλουμε στη νέα γενιά που έρχεται. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε και θα πετύχουμε. Φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις τη μεγάλη πλειοψηφία ενός λαού να σε στηρίζει, να σε αγαπά και να έχει στηρίξει σε σένα τις ελπίες και τα όνειρά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, αλλά παράλληλα και μεγάλη ευθύνη να εκλέγουμε δήμαρχος για δεύτερη φορά. Και αποτελεί ένα γεγονός που δείχνει ότι αναγνωρίστηκα η κόπη και η προσπάθειά μας. Είναι υπέροχο, αλλά και άλλο τόσο αγωνικό. Δημιουργικό άγχος και καθημερινή αγωνία να φανείς αντάξιος αυτής της εμπιστοσύνης και αυτής της αγάπης. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε απέναντί σας και θέλουμε να σας δώσουμε απόψε από αυτό το βήμα μία υπόσχεση από τα βάθη της καρδιάς μας. Θα δώσουμε νύχτα μέρα αγώνα σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου να στηρίξουμε και να υπηρετήσουμε τα καθήκοντά μας με πίστη και αφοσίωση, βάζοντας πάντα στο επίκεντρο το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και την εξυπηρέτησή του. Με σεβασμό, με διαφάνεια, με αξιοκρατία και με αφροντιά. Προσανατολισμένοι πάντα στα όσα πρέπει να γίνουν, αξιολογώντας τα όσα καθημερινά συμβαίνουν και βάζοντας σε απόλυτη τάξη γεγονότα και καταστάσεις. Θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε όσα έχουμε ονειρευτεί, όσα έχουμε σχεδιάσει και υποσχεθεί. Φίλες και φίλοι, σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάμε, θέλουμε τη δική σας συμμετοχή. Τη δική σας καλοπροαίρετη κριτική. Τη δική σας παρεμβατική παρουσία. Γιατί μια διοίκηση που θέλει να λέγεται σύγχρονη, πρωτοχώρα και δημοκρατική, πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον πολίτη και τις δικές του πραγματικές ανάγκες. Πρέπει να ακούει τη φωνή του δημότη, να δέχεται τις σωστές υποδείξεις και τις σωστές προτάσεις και να κάνει εκείνο που πρέπει για να βρει λύσεις. Φίλες και φίλοι, οι νόμοι της δημοκρατίας επιβάλλουν η αντιπολίτευση να παίζει ενεργό και δυναμικό ρόλο στα πολιτικά δρόμενα, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Ευελπιστούμε σε μια δημιουργική στάση της αντιπολίτευσης, με θετικές προτάσεις και παρεμβάσεις, σε πνεύμα συνεργασίας, με λογική και με γνώμονα το καλό του τόπου και του πολίτη. Μια τέτοια αντιπολίτευση, μακριά από αγκυλώσεις και μικροπολιτική, μπορεί σίγουρα να δώσει πολλά και να βοηθήσει από το δικό της μετερίζει, προκειμένου να γίνουν ακόμα περισσότερα θετικά βήματα για το Δήμο μας. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να δώσουμε αυτόν τον αγώνα με αλληλεγγύη, με ανθρωπιά, για να μπορούμε στο τέλος αυτής της πενταετίας να αναφερόμαστε με περηφάνεια στα όσα πετύχαμε και να μπορούμε να συνεχίσουμε, να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε. Είναι η χρυσή ευκαιρία για τον τόπο μας. Είναι η πενταετία που ο Δήμος Οροπού θα φύγει μπροστά και θα αποκτήσει τη θέση που του αρμόζει. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την απόψινή παρουσία σας. Για την αγάπη σας.